και από την Αράχοβα. Επιστρέφουμε εδώ στο Ηράκλειο, καθώς μία μαθήτρια λυκείου στο πρότυπο Λύκειο Ηρακλείου έκανε περήφανους τους συμμαθητές της από τη μία και τους καθηγητές της από την άλλη. Για ποιο λόγο βέβαια θα δούμε ευθύς αμέσως. Να συνομιλήσουμε με την Εύα τη Μακρή. Εύα, καλησπέρα. Γεια σας. Πήρες ένα πολύ σημαντικό βραβείο και να σου πούμε και εμείς εδώ από την Κρήτη TV συγχαρητήρια, καθώς έλαβες μέρος σε ένα διεθνή μαθητικό διαγωνισμό οπτικοακουστικής δημιουργίας και πήρες το βραβείο μέσα από την ταινία Αλυσμόνητος. Σωστά? Ναι, πάρα πολύ σωστά. Για πες μας κάποιες λεπτομέρειες. Λοιπόν, αυτό το σενάριο για αυτή την ταινία το έγραψα πρώτα για μια γιορτή την οποία κάναμε στο σχολείο στην 28 Οκτωβρίου. Και στην αρχή αυτό το θεατρικό ήταν με πολλά άτομα. Το παίξαμε, το παρουσιάσαμε στο σχολείο και έπειτα μαζί με τον κύριο Κουρούμαλ είχαμε την ιδέα να το στείλουμε σε ένα διαγωνισμό. Και επειδή ο διαγωνισμός της ΕΡΤ που είχαμε δει τέριαζε με το θέμα του θεατρικού που είχα γράψει και το είχαμε παίξει στο σχολείο, επιλέξαμε να φτιάξουμε ένα βίντεο και να το στείλουμε σε αυτό το διαγωνισμό. Όμως, επειδή είχε καραντίνα πέρυσι και αυτό μας ανέτρεψε λίγο τα σχέδια, αποφάσισα εγώ, επειδή δεν ήταν δυνατόν να έχουμε όλα τα παιδιά μέσα στο θεατρικό, να το κάνω μια διασκευή, ακόμα περισσότερο δηλαδή, να το κάνω σαν να το στρέψω γύρω από ένα άτομο, με πρωταγωνίστρια εμένα, αφού εγώ θα έκανα την πρωτοβουλία να δημιουργήσω την ταινία από μόνη μου. Και έτσι έγινε αυτή η διασκευή στο σενάριο και δημιουργήθηκε αυτή η ταινία μέσα στην καραντίνα με τη βοήθεια της αδερφής μου, η οποία έπαιξε ένα μικρό, έπαιξε ένα ρόλο στην αρχή της εγγονής της γιαγιάς, δεν ξέρω, καταλαβαίνετε ακριβώς για ποιο ρόλο λέω. Και επίσης και η μητέρα μου με βοήθησε μαζί με την αδερφή μου στο να βιντεοσκοπήσουμε αυτή την ταινία. Θέλω να μου πεις λίγο πώς νιώθεις και με αυτό να κλείσουμε. Και πόσο όμορφο είναι μια μαθήτρια λυκείου να ασχολείται με μια τόσο ξεχωριστή ενασχόληση που έχει να κάνει βέβαια με τον πολιτισμό, την τέχνη, τον κινηματογράφο. Ναι, νιώθω πάρα πολύ ωραία που υπάρχουν αυτοί οι διαγωνισμοί γενικότερα και δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργούν, δίνουν το ένασμα δηλαδή. Και γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ η τέχνη, το θέατρο. Μου αρέσει πάρα πολύ να μπαίνω μέσα στο αίσθημα όλο αυτό που αποπέμπουν τα θεατρικά έργα, να νιώθω αυτό που νιώθουν τα πρόσωπα που αφηγούνται την ιστορία τους, γιατί αυτό προσθέτει διαφορετικά συναισθήματα από αυτά που έχω στην καθημερινότητά μου. Μάλιστα. Και έτσι μπορώ να έχω περισσότερες εμπειρίες. Εύα, είμαστε σίγουροι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες επιτυχίες. Εδώ είμαστε να τις προβάλλουμε και να ξαναμιλήσουμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Πολλά συγχαρητήρια και στην ίδια, στην οικογένεια και στους εκπαιδευτικούς, στους καθηγητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.